σημαντικός είναι ο συνεργατικός σχηματισμός, το AG Cluster, στο να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν οι παραγωγοί τη σημαντικότητα επίσης της Γεωργίας Άνθρακα. Ναι. Καλησπέρα. Είναι σημαντικό με την έννοια ότι είναι ένα σχήμα στο οποίο υπάρχουν τρία μέρη. Είναι εταιρείες συμβούλων και μαζί τους και μια τεχνική εταιρεία, η Νορό Public. Είναι η κοινοπραξία των γεωργικών συνεδρισμών και είναι και το Πανεπιστήμιο. Που σημαίνει δηλαδή ότι την έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα, την προχωρούμε σε σχέση με το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι σημαντικό με την έννοια ότι η πράσινη συμφωνία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει πολιτικές για την μείωση των νεκρών και την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Σε αυτό το ακριβώς το στόχο, το συνεργατικό σχηματισμό με το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε έβγαλε συμπεράσματα και μπορεί αυτό πλέον από πιλωτικό να το μετουσιώσει σε επιχειρησιακό σχέδιο. Και βέβαια γίνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις πάντα με ζητήματα και ζητήματα αιχμής και επίκαιρα έτσι και σημαντικά θέματα. Ναι. Εκτός από τις ενημερώσεις υπάρχει μια σκέψη στο να αυτό που είπα πριν, αυτό που κάναμε πιλωτικά να το επεκτείνουμε σε όλη την περιοχή εδώ της Μαθίας. Καλημέρα σας. Είμαι η ειδική σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Μαθίας του κ. Κώστα Καλατζίδη. Τον εκπροσωπώ γιατί σήμερα υπάρχει μια μεγάλη παραλαβή ενός σημαντικού έργου στην Μαθία και εντός τη Μελίκη. Ένα μεγάλο ρέμα, το Κρασοπούλι, που πραγματικά θα λύσει τα προβλήματα αυτά για τα οποία θα δούμε και σήμερα σε σχέση με τους αγρότες. Είμαστε κοντά σε οποιαδήποτε απόφαση έχουν οι αγρότες, η αγροτροφική σύμπραξη και όλοι αυτοί για τα νέα κλάστερ, για τις νέες τεχνολογίες και γρήγορα ο κόσμος κοντά στη γεωργία μαζί με την τεχνολογία για να προωθήσουμε περισσότερο το αγροτικό προϊόν της Μαθίας μας. Κύριε Δήμαρχε, ενημερωτική εκδήλωση με ζήτημα αιχμής που αφορά τους παραγωγούς και είναι το μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα στην αγροτική παραγωγή. Εκπροσωπείτε έναν αγροτικό ως επιτοπλής στον Δήμο. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ζητήματα για τους παραγωγούς σήμερα. Τα ζητήματα θα γίνουν ιδιαίτερα σημαντικά όταν θα είναι κάτι το οποίο απαιτείται για την πώληση των προϊόντων τους. Βλέπουμε βέβαια ότι σιγά σιγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο μπαίνουν όλο και περισσότεροι περιορισμοί. Έτσι. Ένας από αυτούς τους περιορισμούς ή τις προϋποθέσεις αν θέλετε θα είναι πλέον και το αποτύπωμα άνθρακα. Άρα πραγματικά είμαστε σε ένα μονοπάτι το οποίο οδηγεί θέλοντας και μη στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Και είναι και πολύ σημαντικές, υπάρχει μάλλον αναγκαιότητα ενημέρωση των παραγωγών για τα ζητήματα αυτά που βρίσκονται και στην καρδιά της αγροτικής πολιτικής, ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Βεβαιότατα έχετε απόλυτο δίκιο και εδώ θα ήθελα να το συνδυάσω με αυτό που ακούστηκε στην ημερίδα που διαβάσαμε περί της Εφιούς Γεωργίας. Δηλαδή σταθμοί τηλεμετρικοί οι οποίοι μετρούν πολλά δεδομένα, δεδομένα θερμοκρασίας, υγρασίας, εδάφους, έτσι. Είναι τα σύγχρονα όπλα των γεωργών προκειμένου να έχουν όσο δυνατόν καλύτερη παραγωγή. Και η ενημέρωση και η εκπαίδευσή τους είναι απαραίτητη. Εκ των όνουκ άνευ, έτσι, εφόσον θέλουν πραγματικά να είναι σύγχρονοι και ευφυείς, θα πρέπει να ενημερώνονται. Πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο από ό,τι φάνηκε και είδαμε σήμερα με πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα. Ειλικρινά, ως πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκφράζω ότι τα συναισθήματα όλων που απαρτίζουν την σύμπραξή μας, ότι ήμασταν τυχεροί που συμμετείχαμε σε αυτό το εγχείρημα. Ειλικρινά, νομίζω ότι είναι ένα θεμέλιο
στη σύγχρονη πραγματικότητα που βιώνουμε και στις σύγχρονες απαιτήσεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον, που θα κατορθώσει να στηρίξει τους Έλληνες γεωργούς, ούτως ώστε πράγματι να επιβιώσουν και να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τη δύσκολη ζωή τους στις καλλιέργειες της αγροτικής γης. Εκτιμώ ότι ειλικρινά αυτό θα πρέπει η πολιτεία, και νομίζω ιδιαιτέρως πρέπει να στείλω ένα μήνυμα στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, γιατί άνευ αυτών δεν μπορεί να υλοποιηθεί συνολικά αυτό το εγχείρημα, να υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα για να στηρίξουν έτσι τους Έλληνες γεωργούς, είτε με τη μορφή των ενώσεων είτε των κοινοπραξιών, όπως πολύ εύστοχα έγινε στην Ημαθία, για να έχει αυτό το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε. Εγώ θα την ονόμαζα αυτή την προσπάθεια, έτσι όπως κατέληξε, ότι πρόκειται περί μιας συγχρόνου ολοκληρωμένης διαχείρισης που μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν πλέον στις καλλιέργειες. Τι έπεται από την αγροδιατροφική σύμπραξη, ενδεχομένως να επεκταθεί το εγχείρημα αυτό και σε άλλους νομούς, σε άλλες καλλιέργειες? Ειλικρινώς, σήμερα και το εξέφρασα αυτό, πιστεύω ότι η αγροδιατροφική σύμπραξη, και θα το κάνει, δεν είναι μόνο πίστη μου, θα μπει μπροστά, θα ηγηθεί μιας προσπάθειας, ούτως ώστε αυτό να μεταλαμπαδευτεί, το πόρισμα, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, να μεταλαμπαδευτούν στις περιφερειακές ενότητες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε συνεταιρισμούς, είτε κοινοπραξίες, είτε ενώσεις, είτε και μεμονωμένοι γεωργοί, αλλά προπάντων με την ομπρέλα, με την καθοδήγηση των περιφερειακών ενωτήτων, των ΔΑΟΚ, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας, ούτως ώστε αυτό να φτάσει στην πράξη και να φανεί στην κυριολεξία αποτύπωμα όχι μόνο του άνθρακα, αλλά το αποτύπωμα του ωφέλους για τον Έλληνα γεωργό στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γεωργία άνθρακα, πώς ανταποκρίνονται σήμερα οι αγροτικοί συνεταιρισμοί σε αυτές τις απαιτήσεις που τίθονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχήν δεν ανταποκρίνονται. Έτσι. Δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο, και η σημερινή ημερίδα έρχεται για να μπορέσει να κάνει γνωστό και το περιεχόμενο της γεωργίας του άνθρακα και γενικά τις απαιτήσεις οι οποίες θα υπάρξουν τα επόμενα χρόνια. Διότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύσει το περιβάλλον, να μειώσει τις εισρωές και παράλληλα να σταματήσει την εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα για να προστατεύσει την ατμόσφαιρα και γενικά να μειώσει τις κακές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Εμείς λοιπόν μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις προσπαθούμε να πείσουμε τον αγροτικό κόσμο και τα μέλη των συνεταιρισμών ότι αυτό είναι απαραίτητο και κάποια στιγμή θα το απαιτήσει η αγορά. Επομένως λοιπόν, επειδή θα υπάρξει και η δυνατότητα ή αν θέλετε η απέτηση της επιβολής συστήματος σήμανσης πάνω στα υλικά συσκευασίας, άρα εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στις απαιτήσεις αγοράς αλλά και στις απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπροσωπείτε μια μεγάλη μερίδα αγροτών, κύριε Γιαννακάκη. Τι κινήσεις είναι αυτές που μπορούν να πείσουν, αν θέλετε, τους παραγωγούς ώστε να εναρμονιστούν με τα απαιτούμενα πλέον σήμερα? Κοιτάξτε, όπως κάναμε και με την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής το 2000, όπου εκεί εν τη γενέση φροντίσαμε να εφαρμόσουμε τα συστήματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης, προλαμβάνοντας την αγορά και τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, έτσι και σήμερα πρέπει να προλάβουμε. Επομένως λοιπόν, εγώ σαν αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών αλλά και σαν πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Νομού Ημαθίας, δίνω το σύνθημα και το σινιάλο ότι πρέπει να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι κάτι το οποίο θα προκύψει ούτως ή άλλως. Επομένως λοιπόν, καλύτερα το προλαμβάνει παρά οτιδήποτε άλλο. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια ερευνητικά αποτελέσματα από όλη την προσπάθεια που γίνεται και βρίσκεται στο επίκεντρο και το σύστημα υφείου γεωργίας, το GeoSense. Τι έχουμε καταφέρει, τι έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής, κύριε Γαλάνη? Ακριβώς. Με την εφαρμογή του συστήματος υφείου γεωργίας, εμείς δώσαμε έμφαση αυτή τη φορά στην μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο είναι κάτι καινοτόμο, πρώτη φορά γίνεται στην περιοχή. Και αφού καταφέραμε λοιπόν και το μετρήσαμε το αποτύπωμα του άνθρακα, με την εφαρμογή του GeoSense και της υφείους γεωργίας, καταφέραμε να το μειώσουμε, ο οποίος είναι ο στόχος που είχαμε βάλει εξ αρχής. Και πώς το καταφέραμε αυτό, δηλαδή πώς έγινε αυτό? Ουσιαστικά είδαμε ότι αυτό το αποτύπωμα άνθρακα, που έχει να κάνει με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ας πούμε, της κάθε καλλιέργειας,
έχει να κάνει με τις διαχειριστικές πρακτικές. Άρα όσο πιο καλύτερη πρακτική κάνουμε, όσο καλύτερη διαχείριση, δηλαδή μειωμένες εισρωές, μειωμένες αρδεύσεις, μειωμένες λιπάνσεις, γιατί πολλές φορές υπερβάλλουμε και ρίχνουμε πράγματα τα οποία δεν τα χρειάζεται η καλλιέργεια. Οπότε με την ευφυή γεωργία ξέρουμε να ρίξουμε ακριβώς τις ποσότητες και στον χρόνο που πρέπει στην καλλιέργεια και με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε και τελικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άρα ήταν διαχειριστικό το όλο θέμα, το οποίο το ελέγξαμε και καταφέραμε να επιτύχουμε και να το μειώσουμε, όχι μόνο να το αποτυπώσουμε. Ακριβώς. Είναι καθαρά διαχειριστικό και πλέον μέσα από το έργο βγαίνουν κάποιες διαχειριστικές πρακτικές, τις οποίες μπορούν πλέον να τις ακολουθούν οι παραγωγοί και να έχουν αυτό το μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα και φυσικά να έχουν και το αντίστοιχο labeling, δηλαδή να είναι προϊόν μειωμένο αποτυπώματος άνθρακα για να έχει και καλύτερη αντιμετώπιση στην αγορά. Πόσο σημαντικό είναι το πρότυπο ποιότητας για τις μειωμένες εκπομπές άνθρακα στην αγροτική παραγωγή? Το πρότυπο ποιότητας για τις μειωμένες εκπομπές είναι κάτι το σημαντικό από μόνο του και όχι μόνο για τη γεωργική παραγωγή. Ωστόσο, επειδή δραστηριοποιούμαστε πάνω στον τομέα, θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα επικρατήσει τα επόμενα χρόνια και θα θέλαμε να είμαστε ένας φορέας, ένας σχηματισμός, ο οποίος είναι πρωτοπόρος σε αυτό, καταφέρνει κάτι για πρώτη φορά και θεωρούμε πως θα υπάρχει ανταπόκριση και πως ο αγροτικός κόσμος είναι ήδη αρκετά ενήμερος. Εμείς φροντίζουμε να γίνει αυτό ακόμη καλύτερα. Είναι αρκετά ενήμερος όμως, ώστε να καταλάβει και τι μπορεί να του προσφέρει στο μέλλον. Τι ακριβώς είναι, και μιλάμε για γεωργία άνθρακα. Τι ακριβώς είναι και πόσο πρέπει να το καταλάβει αυτό ο αγρότης σήμερα? Το αποτύπωμα του άνθρακα γενικότερα έχει να κάνει με τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που έχουμε στην ατμόσφαιρα. Ο τομέας της γεωργίας έχει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι κάτι που θα πρέπει να μειώσουμε για να προλάβουμε την κλιματική αλλαγή να μην φτάσει στα χειρότερα επίπεδα. Μέσω διαφόρων συμβουλών που μπορούν να παραχθούν από την ευφυή γεωργία και από εξειδικευμένους γεωπόνους, μπορούμε να το καταφέρουμε, μπορούμε να μειώσουμε τους ρήπους, μπορούμε να παράγουμε ένα προϊόν στην αγορά το οποίο θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του όλο και αυξανόμενου κοινού, το οποίο ψάχνει φιλικά προϊόντα προς το περιβάλλον. Και θεωρώ ότι θα γίνει και στο πολύ εγγύς μέλλον. Άλλη μια ενημερωτική εκδήλωση που βρίσκεται στην καρδιά της αγροτικής πολιτικής και βεβαίως μιλούμε και για το Γεα Sense, το οποίο είναι στο επίκεντρο του αγροδιατροφικού σχηματισμού. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, το Gia Sense είναι ένα σύστημα υφής γεωργίας που παρέχουμε από την Europublic, ένα νέο προϊόν, το οποίο σκοπεύει, έχει διτό ρόλο και χαρακτήρα. Το πρώτο είναι να βοηθήσουμε τους παραγωγούς, να τους δώσουμε ένα εργαλείο έτσι ώστε να κάνουν στοχευμένες κινήσεις και να το χρησιμοποιήσουν για την αύξηση της παραγωγής τους, τη μείωση του ανθρωτικού αποτυπώματος που βγαίνει από τις μειωμένες εισρωές, αλλά και από την άλλη μεριά, μέσω όλων αυτών των ενεργειών που γίνονται, να έχουμε και ένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτά στοχεύουμε και ειδικά σήμερα με το AG Cluster που το Gia Sense είναι ο βασικός κορμός για τη συλλογή των δεδομένων και όλων των απαιτήσεων που χρειάζεται όσον αφορά τα μετρολογικά δεδομένα, τα εδαφολογικά, η πληθώρα αυτών των δεδομένων, είναι ο κορμός του AG Cluster πάνω στην ευφυή γεωργία. Γεωργία άνθρακα λοιπόν, και πόσο σημαντική είναι? Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, το ακούτε συνέχεια φαντάζομαι πια σε άρθρα, σε δημοσιεύματα είτε συνεντεύξεις. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Στοχεύουμε πάνω σε αυτό και θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν να το ενσωματώσουμε στο Gia Sense και αυτό είναι ένα ωραίο όχημα, αυτό το πρόγραμμα, αυτός ο σχηματισμός να μας δώσει αυτό το όχημα έτσι ώστε να το χρησιμοποιούμε και, και να το ανοίξουμε και για περισσότερες καλλιέργειες. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη χρονιά που συνεργαστήκαμε με την εταιρεία σύμφωνα με το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα ελέγχων και όχι πιστοποίησης, έτσι, καθαρά ελέγχων. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι σχετικά με το πρόγραμμα. Έχουμε πάρει καλά αποτελέσματα εδαφολογικές αναλύσεις, αναλύσεις φυλώματος, υγρασία, εδάφους. Θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είστε από τους ωφελούμενους λοιπόν, αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα είναι για τα ελληνικά δεδομένα. Οι εντυπώσεις σας από όλο αυτό και αν βλέπετε και κάποιες δυσκολίες ενδεχομένως, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν για το μέλλον ή κάποια πράγματα μπορεί να μην είναι δύσκολα, να είναι πιο εύκολα. Η εκπαίδευσή σας, η ενημέρωσή σας, δηλαδή να έχει γίνει πολύ πιο εύκολη για να μπορέσετε κι εσείς να εναρμονιστείτε με όλα αυτά που σήμερα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε κι εμείς
γιατί είμαστε αγρότες. Πρέπει να γίνουν κάποια σεμινάρια, να μάθουμε και εμείς να δουλεύουμε την καλλιέργεια σωστά, να ακολουθήσουμε τα προγράμματα των γεωπόνων και τις ενημερώσεις που θα πρέπει να γίνουν απέναντι σε εμάς και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλύτερα. Τι ακριβώς έγινε στο δικό σας το αγρόκτημα? Γινόταν ένας τυπικός έλεγχος κάθε εβδομάδα. Καταγραφή, ποτίσματα, λιπάνσεις, καλλιεργητικές φροντίδες, δεσίματα, κλαδέματα, όλες οι δουλειές από την αρχή μέχρι το μάζεμα. Και τι αποτελέσματα είδατε, ήταν ικανοποιητικά? Σύμφωνα με το στάδιο που βρίσκομαι εγώ στον τέταρτο χρόνο, τα αποτελέσματα που έχω είναι ικανοποιητικά. Είναι καλά. Σε ποιο κομμάτι, δηλαδή στη θρέψη, στη λίπανση, στη φυτοπροστασία? Γενικά με τις πληροφορίες που έχουμε πάρει από το πρόγραμμα και από τον Γιώργο που παρακολουθούσε, ο γεωπόνος που ερχόταν και παρακολουθούσε το πρόγραμμα, με τις συμβουλές τις δικές του, πάνω στη λίπανση, πάνω στους ελέγχους, υγρασίες και διάφορα πράγματα, ήταν στα καλά, πολύ καλά. Και μειωμένες εισρωές, έτσι? Ναι. Όχι ανεξέλεγκτα ποτίσματα, όχι σπατάλι νερού, όχι πολλά φάρμακα. Αυτά είναι του προγράμματος. Εσείς είστε από τους ωφελούμενους αυτού του εγχειρήματος, οπότε είδατε και τα αποτελέσματα στην πράξη. Οι εντυπώσεις ποιες είναι μέχρι στιγμής? Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα. Το αποτύπωμα άνθρακα είναι κάτι που το ακούμε εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο όμως δεν έχει μελετηθεί. Είναι ένα έργο δύσκολο. Ξεκίνησε το AG Cluster να το ερευνάει, το ερεύνησε και στο κτήμα μας. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πρέπει εμείς, σε συνεργασία με τους ειδικούς, να βρούμε τον τρόπο αυτό το αποτύπωμα άνθρακα να το μειώσουμε περαιτέρω, καθώς θα είναι ένα πολύ χρήσιμο διαβατήριο στα προϊόντα μας, ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον σε αυτό το τομέα που τόσο πολύ συζητιέται, το φαινόμενο θερμοκηπίου. Και είναι και ένα θέμα το οποίο είναι άμεσα εμπλεκόμενο με την κοινή αγροτική πολιτική, με την πράσινη ευρωπαϊκή συμφωνία. Αν υπήρχαν κάποια εμπόδια, φαίνεται σήμερα και με τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε από το έργο που και όλους τους σκοπούς που έχουν επιτευχθεί. Αν υπήρχαν κάποια εμπόδια, σήμερα φαίνεται αυτά να μην υπάρχουν. Ναι, αλλά πάλι έχει ακόμα δρόμο. Έγινε ένα πολύ. Το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο και το πιο απαραίτητο, έχει γίνει, μακάρι να συνεχίσει, ώστε να προχωρήσουμε αυτή την υπόθεση παραπέρα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και εμπορικά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς η ίδια η ζωή μας πρόλαβε, το ενεργειακό μας αποτύπωμα έχει μειωθεί αναγκαστικά, λόγω ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ τα αγροεφόδια και τα καύσιμα, οπότε έχει παρέλθει η εποχή που ο αγρότης έριχνε στο χωράφι του εφόδια χωρίς να υπολογίζει το κόστος. Ήδη έχουμε μπει από μόνοι μας αναγκαστικά σε αυτό το τρόπο σκέψης, αλλά όλο αυτό θέλει μια αποτύπωση και μια έρευνα. Δεν είναι να λες ρίχνω λιγότερα ή πόσα ρίχνω, πρέπει να ποσοτικοποιηθούν για να έχουν πραγματική αξία. Εσείς είστε και γεωπόνος παράλληλα, οπότε ήρθε ας πούμε συγκερασμός του παραγωγού και του γεωπόνου. Θα χρειαζόταν μια περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση του παραγωγού για το σημαντικό αυτό θέμα? Είναι ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει, δεν πρέπει να απασχολεί μερικούς παραγωγούς ή κάποιους. Εγώ έχω την τύχη να έχω σπουδάσει και έρχομαι σε επαφή πιο γρήγορα. Πρέπει να ανοίξει, πρέπει να γίνει πιο μαζικό, γιατί έτσι θα παράξει και σοβαρά αποτελέσματα. Δεν έχει σημασία 5 και 10 παραγωγοί της Μαθίας. Σημασία έχει η πλειοψηφία των παραγωγών να αρχίσει να εφαρμόζει μέτρα περιορισμού του αποτυπώματος οξύτου του άνθρακα, να πιστοποιηθεί και να αξιοποιηθεί.